Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Τρίτο φύλλο. Φοντοράφτορς. Τεχνικό, γι' αυτό δεν μας ακούγατε. Τώρα όμως το λύσαμε. Είμαστε στην διάθεσή σας. Ετσιού. Εκείνος, τώρα η μπάλα εδώ
Η αλήθεια είναι ότι τον έφτιαξε. Ο Σούδιο μια χαρά. Ο Σούδιο επιστρέφει μετά από δύο αγωνιστικές. Νέο έξι φαντάζομαι. Κάνει γύρισε. Ταπλό πήγαινε το παλαιστέρα. Βόσκο με θετικό φάουλ τώρα από Καστρινιό. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις πεντάδες. Πάμε σε ένα time out. 5:56, πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, τέλος time out. Θα πάρει το φάουλ. Τσιακάμις, Ιντζής, Σαββίτσκι. Σαββίτσκι είναι ο αγαπημένος μου παίκτης, θα το σκοτώ τώρα, το καμπό. Ούτε ο Τσιακάμις είναι, ούτε ο Ιντζής. Τους την έφερα. Πάμε. Φύγαμε τη Σάφινα. Έτσι. Θα πω στο podcast. Με το νέο είδος. Κουτσονάς. Κάνει το λάθος. Σανιγίδης. 6-0. Λοιπόν το ράτο δεν έχουν σκοράρει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι αλλού για αλλού. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Σιγιού. Ο Λάου. Τσιακάμις. Τσονάς θα πάει πάνω του. Δεν τον αφήνει. Έχουν διαβάσει. Ξέρουν τι εσύ Τσιακάμις. Άμα πάει να παίξει και ο Ζώνη τώρα στους ράφτους θα σε σκοτώσουν. Διαβασμένο το τρίτο φύλλο. Λοιπόν, Παντουβάκης μέσα. Και σου γιουζείς έξω. Γιάννης και Μπαντού. Τσιακάμις για τρεις. Βρίσκεται και το επιθετικό rebound. Μαντουβά. Μάλιστα. Τον ίδιο ιό έχει και αυτός αστοχίας. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μελιγιάννης θα περάσει τον πάγκο. Πανάγος στη θέση του. Τσονά, Τσανικίδης, Μίτσιου, Πανάγος. Και Γεωργάκης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνω. Τσονάς. Για να δούμε. Πρέπει να ανεβάσουν ένταση. Δεν αυτή η εμφάνιση. Αυτός το τρίτο φύλλο της έχει βραχή κυκλώσει. Ο Τουβάγκης που για χάμις. Αντρουτζός. Συμπέκτη του, Γεωργάκης, Τσονάς, για τρεις. Αστοχός. Τσιαγάμις Κυριακή, σε τρεις. Eurostep. Τουβάκης δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Είναι 7 λεπτά χωρίς σκορ, δεν ξέρω αν έχει να συμβεί. Ισκιού. Θα γυρίσει. Σίδερο.
γραμμή τον Ελεύθερο Βολό για τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Αμβέ. 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα χωρίς καλάθι. Ούτε τώρα. Μίτσιου. Τσανεγίδης. Θα κλέψει ο Ανδρούτσος. Θα ξεκινήσει τον εθνιδιασμό, θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ όμορφα. 6-2. Το πρώτο καλάθι των Raptors έρχεται 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που το παιχνίδι ξεκίνησε. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό φέτος. Νέο κλεψιμό Καρδέλης αυτή τη φορά. Το καταδιώκει ο Μίτσιο. Τώρα μπερδεύτηκε. Πανάγος. Καρδέλης για τρεις. Τσανεγίδης. Χάμις, μάλιστα. Πανάγος. Μόλις δύο πόντι. Δεν ξέρω αν έχει ανασυμβεί. Το φάουλ του Γιάννη στον Πανάγο. Τρίτο μαρικό. Ανδρούτσος θα πάρει το τρίποντο. Τέλος πρώτου το καλέ του. Συμβείο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Τελιγιάννης. Τσανεγίδης. Άστοχος. Αδουβάκης. Γιάννης. Φιακάμις για τρεις. Άστοχος. Όπως άστοχη είναι όλη η ομάδα. Φιακάμις μόνο. Δεν έχω δει χειρότερο επιθετικό
10 λεπτό. Την μπάλα χαμηλά. Παντουβάκης. Για το τέλος του ημιχρόνου θα λέμε σε λίγο. Κασρίνιος. Μονάς. Αρχηγός. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νικολάου. Ανδρούτσος. Λάου. Θα πάρει το σκριν. Σαβίσκι. Καλά βράδυ και πάλι από τον αρχηγό των γηπεδούχων. 4 μαζεμένοι πόδι και το σκορ στο 13-7. Νικολάου. Ανδρούτσος. Καλδέλης.
Μίτσος. Τίμησε να πάει σε μια προσωπική ενέργεια στη γωνία, περίμενε ο Σαββίτσι μόνος του. Το 13-7 παραμένει. Καθρίνιος. Τσονάς. Ρούτσος, ακολουθεί ο Νικολάου. Τώρα αυτή ήταν μια πολύ κακή πάσα. Μόλις θα δούμε. Πόρτο Ράπτορς είναι αγνωριστή. Παναγός. Τζονάς. Πάρει το τρίποντο. Κάνει πάσα στον Βαντουβάκη. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν πραγματικά. Θα τα δουν στο βίντεο. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αγνώριστη. Το τρίτο φύλλο δίκαια μπροστά με 6 πόντους. Ο Τσονάς. Γιωργάκης. Παναγός. Αλλά θα χάσει την μπάλα συνέχεια. Διακάμιση. Νικολάου. Μπαντουβάκης. Θα στοχίσει. Στον Γεωργάκη. Μας. Εγκαιρίζω φάουλ. Και ακολουθεί ο Καλδέλης, θα σωθήσει εκ νέου. Το 7 πόντι στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, πρέπει να αποτελεί αρνητικό ρεκόρ των φετινών Ράπτορς, αν μη τι άλλο, και μπορεί και συνολικά στην ιστορία τους. Θα δούμε πώς θα τελειώσει τελικά το Μποντέρι, που θα κάτσει μπίλια. Ο πρώτος κόπηκε. Το τρίτο φύλλο απλά δεν το έχει εκμεταλλευτεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διαφορά. Τσονάς. Καστρίνιος. Με βήματα η φάουλ. Έχουμε φάουλ. Φάουλ του Μίτσιου. Yeah.
μπροστά στον Γεωργάκη. Μαζεύει ο Καστένιος. Ο Λιγιάννης. Πανάγος. Μαζεύει. Παντουμπάκης, ο Γιουλτζής, το πρώτο. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Είναι ακόμα το μυαλό της ο Πάρτη, σε καθαρά. Φωνάς να προσποιηθεί, μέσα! Είναι μεγάλος παίκτης, είναι μεγάλος ούτε. 16-7. Διαφορά στους 9. Γιουλτζής, για χάμις. Σε ειδικά νερά και αυτός. Του Γιουλτζής, για να δούμε τώρα. Η μπάλα στο σίδερο. Δεν του πάει το παιχνίδι. Τα δύο πυροβολικά. Τον Raptors έχουν σηγήσει. Κουτσονάς. 7. Μπελιγιάννης. Για 3 στην εκνοή. Αστοχός. 2. 1. Για χάμες αν δεν θα μετρήσει. Λοιπόν, αυτό ήταν πρώτο ημίχρονο, 16-7. Το ερώτημα είναι αν έχει ξανασυμβεί αυτό να έχουν 7 πόντους σε ένα ημίχρονο. Θα ρωτήσω στο ημίχρονο και θα σας πω. Στην ανάπαυλα και θα σας πω. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, Γιουλτζής. Γιουλτζής. Γιάννης. Αντρούτσος αστοχή, τα δέλεσε θετικό. Ρούτσος για 2, ούτε τώρα. Απίστευτο. Είναι από τα βράδια. Συμβαίνει αυτό σε έναν αγώνα μπάσκετ και μέσα στη χρονιά θα έρθει και αυτό τα παιχνίδια. Θα έρθει και αυτό το παιχνίδι για να μ' ακριβείς. Να μην σου πηγαίνει τίποτα καλά. Εκεί θέλει να δείξεις υπομονή, να επιμείνεις, να μην κυνηγήσεις τόσο πολύ το παιχνίδι, να αφήσεις περισσότερο να έρθει αυτό σε σένα και να στηριχτείς σε μια καλή άμυνα, σε ένα rebound, σε ένα κλέψιμο, να πάρεις ψυχολογία από πράγματα τα οποία είναι πιο πολύ του χεριού σου. Καστρίνιος θα γυρίσει. Και αυτό μέσα, όχι. Γιάννης. Τσανιγίδης. Εκεί μπροστά του τον Αντρούτσο. Προσπαθεί να τον αποφύγει με ραχαία τρίπλα. Καστρίνιος. Τσανιγίδης. Λάω θα πάει μέχρι μέσα. Το καλάθι θα έρθει. 16-9.
Γιάννης. Πέντε. Πανάγος. Γιος. Πάει και ο Γιάννης του Σαβίσκη. Μίτσιου. Καστρίνιος. Θα γυρίσει. Θα τελειώσει τη φάση ο αρχηγός. Είναι εξαιρετικός απόψε. Οδηγεί εκ του ασφαλού στην ομάδα του. Σε θέση οδηγού. Σε χάμεση. Απέναντι στον Πανάγο θα δουλέψει την μπάλα. Για κάμιση είναι σε κακό βράδυ. Ο Πανάγος καταφέρνει να μην αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το ξέρει και ο ίδιος και μεγάλη ευκαιρία. Νικολάου θα πάει μέχρι μέσα. Θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Καστρίνιος ένα κόστ του κόστ. Δελιγιάννης θα κοπεί καθαρά το σκακάμι. Καστρίνιος και πάλι. Το λεγόμενο, δεν ξέρω αν θυμάστε μικρή, το στυλ νερουλά και δίναμε την μπάλα από κάτω. Είναι old school κίνηση αυτή, γι' αυτό την είδατε από τον αρχηγό. Σαββίτσκι, Ανδρούτσος. Έδειξε 20 για το τέλος του 10 λεπτού. Πανάγος. Δελιγιάννης για τρεις. Μίτσιου. Τώρα εδώ δει το ράφτος, δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς, αλλά θα δούνε στο βίντεο τη συγκεκριμένη φάση. Κοιτάνε όλοι το Μίτσιου. Δεν έχει κάνει ούτε ένας block out. Μπολάου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Παρακολουθούμε από τον κύριο Αφρός απόψε. Ο Μπισονάς θέλεσε να περάσει μια all-star πάσα στον Μιτσιού. Έχουμε αλλαγές, Μπαντουβάκης. Πάμε σε ένα time-out. Το σκορ σου 22-13. Λοιπόν, τέλος time-out. Δελιγιάννης και απέναντι τον Νικολάου. Βρόκος. Πανάγος. Πάει προσπάθεια. Επιθετικό rebound από το Μίτσι για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να
πιάσει τώρα. Αυτοί που είναι διατεθειμένοι να βάλουν τον κορμί τους στη φωτιά. Σαβίτσκι είναι ένας από αυτούς και ο Μπατουβάκης το ίδιο. Κάτι Μπατουβάκης πρέπει να ανοίγει στο παρκέ τώρα. Γιατί το τρίτο φύλλο τους έχει περάσει χειροπέδες. Μελιγιάννης, 22-14, πρόκος. Μελιγιάννης. Μητσιού. Θα πάει προς τα μέσα. Λίγο έλειψε, η άμυνα του Τσιακά μετά καλή. Απλά θα πρέπει να πάρει μπρος. Η ομάδα του τον χρειάζεται. Τα μεγάλα σουτ. Ο Γιουλτζής είναι μόνος του, θα το πάρει το τρίποντο. Ναι! 22-17. Έχει 23 στην κάμερα, 5 off κάμερα. Πάμε σε time out, 2-39-22-17 το σκορ. Λοιπόν, θα δείξει ας αρχίσει η πρώτη. Βάλω στο σιδερό. Κολλάω, θα πάρει το επιθετικό. Δεν θα σκοράρει. Σαν εγγύης. Μπροκός θα πάει στην επαφή. Με με ταμπλό. Αυτό το καλάθι είναι για λίγο σημάδι τώρα για το πώς πάει η βραδιά. Αν ήμουν προπονητής στον Πόρτο θα προσπαθούσα κάτι να αλλάξω στο παιχνίδι, δηλαδή είναι παθητικός ο τρόπος που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ακάμις για 3, 24-20, το πρώτο του τρίποντο. Έπρεπε να φτάσουμε 1.50 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου για να σκοράρει έξω την γραμμή των 6.75. Πρόκος. Πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 αρχηγός, ο κάπτεν. Εμφάνιση βγαλμένη από τα χρόνια που μεσορανούσε. Δείτε τώρα δεν το κάνει, απλά εντάξει, οκ. Okay. Έχουν περάσει και πολύ λίγα χρόνια. Ευστοχή, γιατί μπορεί, γι' αυτό ευστοχή. 5-20. Ντολάου.
Πανάγος. Τσανιγκίδης. Τροπός. Εκκίση. Κάνης. Καρδέλης. Σιακάμπης. Αστρίγιος μαζεύει. Πρώτος θα πάει εκεί μέσα. Βρούτσος. Μεγγύς. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Καρδέλη. Εκείνος δεν τελείωσε. Σε λίγο άγαρμα. Είναι καλά, θα σηκωθεί όμως. Εντάξει. 25-22 από Παντουβάκη. Μειώνουν στους 3. Πάμε για μεγάλο 4ο δεκάλεπτο. Καλάθι θα έρθει από τον Μίτσιο. Αδρίτσος. Αστοτός. Τελειστήριο την καλέτη. Τσανεγίδης. Μισιού. Έχουμε βήματα. Λοιπόν, πήρε την μπάλα, τον έπαιξε με πλάτη. Έκανε το pivot, αποπακρύθηκε από τον Καρδέλη. Μια μαϊστρική κίνηση, κίνηση κλασική, μεγάλου σέντερ και ευστόχησε. Ο Σκιακάμης παίρνει μπρος στο δεύτερο του τρίποντο. 29-25. Μειώνουν στους 4. Σονά. Δίνει στο Τζανικίδη. Μίτσιου. Θα περάσει χαμηλά στον Καστρίνιο. Πολύ όμορφα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Μίτσιου το επιθετικό rebound. Δεν του κάνει το κάτι ριμπάλα. Κατοχή για Πορτοράφτος ή Τροϊτοφυλό. Πορτοράφτος. Λουτζής για 3. Την μπάλα να πηδάει Στεφάνη. Rebound από Καστρίνο. Πανάκος. Μίσιο. Τσανιγκίδης. Τσονάς για 3. Ούτε αυτός. Μπάλα θα περάσει έξω. Θα το για πόρτο. Έχουμε time out. 7:38. Για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτό το τελευταίο 7:28. Μπάλα στο σίδερο. Ο Στόκης ο Σουγουλτζής. Στήκει σε μια πιαστική. Πανάγος. Καρδινιός. Μιτσιού. Σκρίνιος. Αστοχή. Κόρυμπαου.
Ξεκίνησε 29-25. Ο Παντουβάκης θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει 2 στην κατοχή του. Ο Βελιγιάννη δεν θα το ξαναδούμε στον αγώνα. Θα γυρίσει στο πόδι του. Αυτό στην πρώτη. Όχι. Θα προσποιηθεί πάρα πολύ ωραία. Εκπληκτικό καλάθι. 29-28. Έχουν φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Καστρίνιος. Τσανεγύρης. Στον Πανάγο. Και τον Αντρούτσα απέναντί του. Πάρει το τρίποντο, τι πήγε να βάλει, απίστευτο. Μπάλος σωστικά μπαίνει και βγαίνει. Σαβίσκι, θα πρέπει να περιμένει και τους υπόλοιπους. Το ίδιο και ο Νικολάου. Καλδέλης. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Γιατί ο Μίτσου είναι στο παργέ. Να μην έχει χτυπήσει, αυτό είναι το σημαντικότερο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Θα βρίσκει, θα πάρει το τριποντό για το προσπέρασμα, όχι. Σονάς. Ανάγος. Σανεγίδης. Ναι, ναι. Σαβίτσι. Ο Λάου. Σαβίτσι. Νικολάου μάζεψε. Θα μην γίνει την μπάλα. Οι Πόρτο παίρνουν το προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τσιακάμις. Κολλάω για τρεις, αστοχός. Τσανικίνης θα πάνε το φάουλ. Ανάγκη το τριποντό αυτό, δεν θα έρθει. Κολλάω, θέλουν να τρέξουν, Αντρούτσος, χαμηλά, Σαβίτσκι. Θα πάρουν το φάουλ. Και πάει και δικαίωμα για δύο. Σαβίτσια σου
το rebound. Σιακάμις. Στο σίδερο. Νικολάου 29-33. Εδώ είχαμε μια μπασκετική χορευτική φιγούρα. Διαχειρός Νικολάου 29-33 στους 4 πόντους η διαφορά. Μπρόκος. Λάθη και φάουλ, όχι. Τα στρίγνω στα και δικαίωμα για δύο. Εύκολο στην πρώτη. Σιακάμις, 31-33. Τσαφίτσι, καλώτη. Ανδρούτσο, συγγνώμη. Ας μην με κυνηγάει. Ο Ανδρούτσος έχει αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτός έχει κερδίσει και το φάουλ. Αυτός θα έχει και μια επιπλέον βολή στην κατοχή του. 31-35. Επαναλαμβάνω, η Πόρτο πέρασαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι μετά από 35 λεπτά αγώνα. Σε θέση οδηγού. Έχουμε αλλαγές, Καλτέλη στη θέση του Ζαβίσκη. 2 και 3. 31-36. Καστρίγιος. Το καλάθι δεν θα έρθει. Μίτσιου για 3. Θα πάρει το φάουλ τον Καλτέλη. Πάρα πολύ κακό το φάουλ. Μεγάλο φάουλ παίρνει από την άλλη ο Μίτσιου. Ο Ζαβίσκη γιατί βγήκε έξω. Ερωτώ. Άσοκο στην πρώτη. Το 31-36 παραμένει. Το τρίτο φύλλο χρειάζεται αυτές τις βολές. Ήταν μπροστά για 35 λεπτά. Στάθηκε άτυχο γιατί τραυματίστηκε ο αρχηγός, ο ένας εκ των αρχηγών. Ο ένας εκ των πιο παλιών παικτών αυτής της ομάδας, Παναγιώτης Ζελιγιάννης. Ειδέσεις 3, την μπάλα για τους Raptors. Όλο και πιο κοντά. Θα μου πείτε είναι μόλις 5 πόντι και θέλει να και 53. Ναι, αλλά σύμφωνα με αυτό που παρακολουθούμε, οι 5 πόντι αυτή τη στιγμή μοιάζουν πολύ. Και είναι πολύ. Νικολάου.
Τσιαχάμις. Παντουβάκης. Γιάννης. Τσιαχάμις. Τσιαχάμις για τρεις. 31-39. Πήρε μπρος λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το τρίτο δεκάλεπτο. Δείχνει συνέπεια σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Η διαφορά στους 8, ο Πανάκος θέλει να απαντήσει. 34-39. 1-20. Τσιαχάμις. Ο Νικολάου είναι μόνος, θα το πάρει το τρίποντα τη γωνία. Κακό στην αγκαλιά του Μπρόκο. Την μπάλα και πάλι για τους Raptors. 69 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Το 34-39 παραμένει. Και όσο το παιχνίδι είναι στις δύο κατοχές, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Απλά έχει ξεκάθαρο προβάδισμα η παρέα της Γιακάμι, του Σιγκουλτζή, του Μπαντουβάκη και της λυπής παρέας, θα το πω τώρα αυτή. Λάθος πάσα Καστρίνου. Όχι, δικό μου το λάθος, παρενέβη αντίπαλο χέρι. Αντρούτσος από τη γωνία για να το τελειώσει. Όχι. Το φάουλ είναι στον Μπρόγκο, στον Καρδελή, στον Μπρόγκο. Λοιπόν, οι Πόρτο θα πάρουν μια μεγάλη νίκη κόντρα στο momentum του αγώνα. Δεν ήταν καθόλου καλή απόψε, παρά τα αυτά κερδίσαν και αυτό δείχνει κάτι. Λοιπόν, 34-42 τελικό σκορ, νικητές οι Πόρτο Ράπτορς.